Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, καλωσορίζουμε τον Χρήστο Τσάιλι, ποιητή και συγγραφέα, εκ μέρους του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας Κύπρου και χαιρόμαστε που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Ωραία. Βρισκόμαστε σε ένα υπέροχο τόπο κάτω Λευκωσία, στη Φαντουργείο, και θα θέλαμε να μεταφέρουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κύριο Σάβα και στην κόρη του Εύη που μας παραχώρησαν αυτό το όμορφο χώρο. Χρήστο, θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με το να μου πεις λίγα λόγια για την καταγωγή σου, πού σπούδασες και με τι ασχολείσαι παράλληλα με τη συγγραφή βιβλίων και ποιημάτων. Μάλιστα. Η καταγωγή μου είναι από το χωριό του Νικοπόπολης Αθιένου και τη Λευκοσία. Μετά μείνω από τη Λευκοσία και αποτέλεσμα από την Αθιένου. Okay. Τα παιδικά μου τα χρόνια τα έζησα στην Αθιένου, μεγάλωσα εκεί. Πήγα λύκειο στην Λάρνακα, που είχε στη Λευκοσία, αλλά μετά μετακόμισα στη Λευκοσία μετά το στρατό και μέχρι τότε είμαι ζωή εδώ πέρα. Οι σπουδές μου ήταν σχετικές, δηλαδή ο λόγος που μετακόμισα στην Λευκοσία ήταν ότι σπούδασα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, έκανα Αγγλική Φιλολογία και μέχρι τότε ζω εδώ πέρα. Τώρα συνεχίζω να σπουδάζω εδώ. Είμαι σε επίπεδο μάστερ στη θεατρολογία. Στο ανοιχτό Πανεπιστήμιο και υποστηρίζω την Κύπρο. Καλά κάνεις. Ωραία. Από ποια ηλικία άρχισες να γράφεις και ποια ήταν τα θέματα που σε απασχολούσαν ως ανήλικο παιδί και ποια τώρα ως ανήλικα? Για να το ανακαλύψω κι εγώ αυτό, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι μετά άρχισα να σκέφτομαι πότε ξεκίνησα να γράφω. Έψαχνα σε τετράδια, σε βιβλία. Από το δημοτικό, ας πούμε. Ναι. Και ήμουνα. Πρέπει να ήμουν 13-14 χρόνο, κάπου εκεί που ξεκίνησα, βρήκα κάποια μικρά διηγήματα, μικρά ποίηματα και τότε γράφω στο μάτι. Τι σε ώθησε να ακολουθήσεις αυτή την όμορφη και δημιουργική πορεία έκφρασης μέσω της γραφής? Τι με ώθησε? Ναι. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να ρωτάς έναν καλλιτεχνικό τύπο τι τον ώθησε να γράφει. Η όθηση νομίζω είναι εσωτερική. Δεν γίνεται από εξωτερικούς παράγοντες, παρόλο που πολλοί γονείς προσπαθούν να σπρώξουν τα παιδιά τους, να ανακαλύψουν τη δημιουργική φύση μέσα τους. Όταν κάποιος είναι καλλιτέχνης, έχει καλλιτεχνική φύση από μωρό, την ανακαλύπτει από μόνος του. Αυτό είναι. Όπως ο συνθέτης γράφει μουσική για να εκφράσει αυτά που αισθάνεται, ο ζωγράφος ζωγράφει. Είναι μια μορφή τέχνης. Είναι μορφή τέχνης, καθαρά. Ναι, ναι. Σωστό. Είναι δύσκολο να εξηγήσεις τι είναι η καλλιτεχνική φύση. Πάρα πολύ δύσκολο να το ορίσεις. Δεν είχα, όταν ήμουν μικρός, δεν είμαι από καλλιτεχνικούς γονείς, από καλλιτεχνική, να με είχαν σπρώξει από μικρό να κάνω ιδιαίτερα κτλ. Στην οικογένειά σου δεν είχες κάποια καλλιτεχνικά πνεύματα? Κάποιος. Εντάξει, ο πατέρας μου τώρα γράφει ποιήσεις. Ναι. Είναι μεγάλος τώρα άρχισε να γράφει ποιήσεις τελευταία χρόνια. Δεν, όταν ήταν μικρή δεν με έσπρωχαν και να είχαν μέσα τους κάτι καλλιτεχνικό. Δεν είχα αυτή. Ήσουν από μόνος σου. Ναι, εντελώς. Ναι. Ωραία. Αυτόνομος. Αυτό. Ναι. Όταν άρχισες να γράφεις, τι μέσο χρησιμοποιείς? Το παραδοσιακό μολύβι και χαρτί ή πληκτρολογώντας τον υπολογιστή σου? Ναι. Κοίτα, υποθέτω τώρα γράφω για δεκαετίες. Στα πρώτα χρόνια είναι λογικό ότι για 20 περίπου χρόνια γράφαμε μολύβι και χαρτί. Θεόδωρε, αυτό μου όταν εργαζόμουν σαν σερβιτόρος να κλέβω από τις σχολές το αφεντικό και να γράψω ποιηματάκια και να τα βάλω στην τσέπη. Αλλά καλά τη δουλειά μου, δεν είναι ότι δεν σέβηρα καλά. Αλλά η έμπνευση ήταν πάντα εκεί. Το μολύβι ήταν αυτό που με βοήθησε. Παρ' όλα αυτά, όταν ανακάλυψα τον υπολογιστή, στο πανεπιστήμιο έγινε αυτό. Και τα χρόνια αργήσαμε πολύ να ανακαλύψουμε τους υπολογιστές. Δεν είναι στα παιδιά σήμερα που το έχουν από την αρχή που γεννιούνται. Ανακάλυψα τη δύναμη του πληκτρολογίου. Δηλαδή, μπορεί να σου βοηθήσει πάρα πολύ το πληκτρολόγιο. Να γίνεσαι πιο γρήγορος, μπορείς να επανέρχεσαι στο κείμενο σου πιο εύκολα. Είναι μεγάλη ευλογία και ευκολία η τεχνολογία σε αυτό το επίπεδο. Δεν δημιουργεί περισσότερη έμπνευση. Πολλές φορές, ναι. Ναι, πολλές φορές λέμε ότι μπορεί το μολύβι να είναι και καλύτερο για να εμπνεύσει, γιατί σε κάνει να γράφεις πιο αργά. Και έτσι ξετυλίγεται η σκέψη πιο πλούσια. Ναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, άμα κάνεις πρακτική και με τον υπολογιστή, και εκεί μπορείς μια χαρά να εμπνεύσει. Ωραία. Με ποια λόγια θα σύστηνες το βιβλίο σου ψωμί σε κάποιον που δεν γνωρίζει τίποτα για εσάς? Και γιατί διάλεξες τη λέξη ψωμί? Για αυτό το βιβλίο μιλάω. Ναι, ναι. Λοιπόν,
Πρώτα απ' όλα το ψωμί το εκτιμώ σαν βιβλίο, αγαπώ όλα τα βιβλία μου. Ιδιαίτερα όμως, γιατί είναι το πρώτο μου ελληνικό. Είχα ήδη εκδώσει τρία αγγλικά βιβλία Μάλιστα. πριν εκδώσω το ψωμί. Ένας λόγος ήταν ότι πιστεύω ότι η μητρική γλώσσα, και όταν μάλιστα είναι η ελληνική η μητρική σου γλώσσα, είναι ένας μεγάλος δύσκολος ωκεανός να τον υπερβείς για να φτάσεις σε ένα στόχο. Είναι πάρα πολύ Σε ένα πολύ. επίπεδο. Ναι, διότι στην αγγλική γλώσσα, εμένα πούμε, στην αγγλική γλώσσα, όταν γράφω με τις ιστορήματα επιστημονικής φαντασίας, τι είναι το εύκολο, ότι δεν χρειάζεται να εμβαθύνεις στο ψυχισμό, στη φιλοσοφία, σε θέματα τα οποία χρειάζονται πάρα πολύ δύσκολο λεξιλόγιο, πάρα πολύ βαθιές Ενδιαφέρον. έννοιες και επιθύσεις. Έτσι, αυτό το ονομάζω ωκεανό. Και μου ήταν δύσκολο να εκτεθώ στην ελληνική γλώσσα. Έγραφα πάντα στην ελληνική γλώσσα. Απλά θεωρώ ότι δεν ήμουν έτοιμος να βγάλω κάτι το οποίο θα αντιπροσώπευε αυτό που αισθάνομαι, αυτό που θέλω να Ναι. φαντάζομαι ότι μπορώ να δώσω, ας πούμε, το Αυτή καταρχήν ήταν ήταν και η επόμενη δύσκολο. μου ερώτηση, Πριν πάμε, γιατί και εγώ θα πω ναι. λίγο για το ψωμί, γιατί μου έρθει και το ψωμί, γιατί και το συστήνα, πώς θα το σύστηνα το ψωμί. Θα το σύστηνα ως μια συλλογή διηγημάτων σπονδυλωτή, διότι κάθε διήγημα είναι αυτοτελές και ο χώρος που καταλαμβάνει σε ένα βιβλίο είναι 2, 5, 10 σελίδες και κάπου τελειώνει, ας πούμε, και είναι συμπαγές. Παρ' όλα αυτά, η συλλογή αυτή έχει μια σπονδύλωση, δηλαδή κάποια στοιχεία Ενώνονται μεταξύ εμφανίζονται, τους. ενώνονται, εμφανίζονται ξανά ξανά, ενδυναμώνονται ως σύμβολα, γιατί υπάρχει πολύ συμβολισμό μέσα στο βιβλίο και σε κάποια στιγμή κορυφώνονται. Και η κορύφωση των διηγημάτων γίνεται σταδιακά και έχουν κοινή θεματική γραμμή. Είναι ένα βιβλίο το οποίο θα μπορούσε να το απολαύσει ο αναγνώστης ο οποίος θέλει να εμβαθύνει στη σκέψη και στην πολιτική και στην κοινωνική σκέψη. Όχι τόσο όμως στον αναγνώστη που θέλει να βαθύνει στη συναισθηματική σκέψη. Δηλαδή, δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο στοχεύει και αγγίζει το συνέστημα τόσο όσο τις ανησυχίες του σύγχρονου Μάλιστα. πολίτη, του παγκόσμιου πολίτη, όχι μόνο του Κύπρου ή του Έλληνα, του παγκόσμιου πολίτη. Μπορεί να το διαβαστεί οποιοδήποτε. Ωραία. Κάπως έτσι το συστήνω. Και γιατί επέλεξα τον τίτλο Ψωμί, Ναι. μια δύσκολη και εύκολη ταυτόχρονα ερώτηση. Το ψωμί, όταν το σκεφτείς το ίδιο σαν αντικείμενο, είναι ένα σκληρό αντικείμενο με μια κόρα απ' έξω σκληρή και από μέσα είναι μαλακό. Πιστεύω ότι και ο άνθρωπος είναι έτσι. Από έξω Πολύ ωραίο συμβολισμός. δημιουργούμε τις άμυνές μας, το σκληρό φλοιό για να μηνόμαστε στο οτιδήποτε μας απειλεί στη σύγχρονη κοινωνία και από μέσα είμαστε μαλακοί, ευαίσθητοι, το κρύβουμε. Εντάξει, όμως ο κάθε άνθρωπος έτσι είναι μέσα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που είναι τόσο σκληρός απ' έξω και από μέσα το ίδιο. Πάντα μας πει. Και έτσι σκέφτηκα τον τίτλο αυτό. Ταυτόχρονα είναι και η κοινωνία έτσι. Και οι κοινότητες και οι κοινωνίες και οι χώρες και τα κράτη και όλοι έτσι είναι. Είναι σκληροί και από μέσα υπάρχει μια ευαισθησία, μια αμμόνια στο σύνολό του. Γι' Ναι, αυτό και σωστά. επειδή πιάνει θέματα παγκοσμιοποιημένα θέματα που είναι το ψωμί, έτσι το σκέφτηκα γι' αυτό. Ταυτόχρονα και το ομώνυμο διήγημα ψωμί μέσα στο βιβλίο, το οποίο ήταν το πρώτο που έγραψα. Και πάνω του έχτισα όλα τα άλλα διηγήματα για να το ολοκληρώσω. Αυτά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αν και διδάσκεις αγγλικά, γράφεις την ελληνική γλώσσα. Πιστεύεις ότι η ελληνική γλώσσα αποτυπώνει με ακρίβεια το ψυχισμό σου περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα και γιατί? Σωστά είπες ότι το είχαμε απαντήσει Ναι, το κάπως, είχαμε να απαντήσει κάπως στην ναι. προηγούμενη Όμως ερώτηση. χρειάζεται ανάπτυξη. Πρώτα απ' όλα, όμως να διευκρινίσω ότι γράφω και στην Αγγλική, Ναι. δηλαδή και ίσως ο όγκος της γραφής μου προς έκπληξη είναι περισσότερο στην Αγγλική παρά στην Ελληνική, γιατί γράφω μυθιστορήματα. Ας πούμε όπως το Κλωθό Σέρφης, σε αυτό το βιβλίο, είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο είναι στην Αγγλική γλώσσα. Και ο όγκος που έχει μέσα σαν όγκος, στο πούμε μετρώντας λέξεις, είναι πολύ μεγαλύτερος από τα υπόλοιπα που έχω γράψει. Αυτό όμως συμβαίνει γιατί στην αγγλική γλώσσα, όπως σου είπα, γράφω επιστημονικής φαντασίας, διηγήματα ή Ναι. μυθιστορήματα, όπου εκεί είναι πολύ πιο εύκολα ανιχνεύσιμη η ορολογία, δεν χρειάζονται πολύ εμβάθυνση, απλά χρειάζονται γνώσεις φυσικής κτλ. Τα οποία μπορείς να τα εκφράσεις σε οποιαδήποτε γλώσσα. Δεν έχει εμβάθυνση στο ψυχισμό, στη φιλοσοφία, όπως είχαμε πει προηγουμένως, που μπορώ να την αποδώσω καλύτερα στην ελληνική γλώσσα. Και η Ναι. ποίηση ή το συμπυκνωμένο διήγημα χρειάζεται πολύ εμβάθυνση.
Πάρα πολύ. Μαθαίνει και πολλού Οπωσδήποτε. συμβολισμού και πολλά παιχνιδίσματα με τη γλώσσα. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ικανό να κάνει πολλά παιχνιδίσματα στη γλώσσα την αγγλική. Παρόλο που την κατέχω την αγγλική γλώσσα, είναι και το επάγγελμά μου. Στην ελληνική είναι πιο εύκολο να παίζει με τη γλώσσα, να σπάζει τη δομή, να δημιουργεί νέε δομέ και να μην κάνει λάθη. Να είναι εύκολα αναγνώσιμα τα πράγματα που κάνει. Δηλαδή να μπορεί να αποδώσει, να εκφράσει κάτι που σκέφτεσαι με διαφορετικού, παράδοξου τρόπου. Στην αγγλική γλώσσα είναι πιο δύσκολο για μένα να το κάνω. Στην ελληνική είναι πιο εύκολο. Και όμω θα νόμιζα το αντίθετο εγώ. Ναι, επειδή είναι πιο εύκολη η αγγλική γλώσσα. Όμω στην ελληνική έχει πιο πολλέ επιλογέ. Και επίση έχει επιλογέ λόγω των κλήσεων και των εγκλήσεων. Δηλαδή τα ρήματα, τα ουσιαστικά, τα επίθετα έχουν εγκλήσει και η δομή τη γλώσσα είναι πολύ πιο μαθηματικά χτισμένη παρά την αγγλική. Άρα μπορεί να σπάσει τι λέξει και τι. Γι' αυτό μπορεί στα ελληνικά να γράψει. Πιο καλά, αν είσαι Έλληνας. Ναι. Ωραία. Όταν λαμβάνεις μέρος σε διαγωνισμούς ή φεστιβάλ του εξωτερικού, με ποιο τρόπο πιστεύεις πρεσβεύεις και προωθείς τη χώρα μας, τον πολιτισμό και την κουλτούρα μας? Ωραία. Εντάξει, αρχικά να πούμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι τόπος. Είναι ο τόπος του. Δηλαδή, όπου και να πάμε, σε οποιοδήποτε μέρος της γης να είμαστε, αντιπροσωπεύουμε, είμαστε ο τόπος μας. Είμαστε εκεί που γαλουχηθήκαμε, εκεί που μεγαλώσαμε. Στον χώρο ναι. που ήμασταν. Άρα, όπου και να πας, αυτόματα ο άλλος από μια ξένη χώρα σε περιμένει από εσένα αυτά που θα πεις ό,τι και να του μεταφέρεις δεν είναι από την δική σου κουλτούρα φιλτραρισμένα. Όπως και εσύ, άμα πας σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, σε μια χώρα για να παρακολουθήσεις κάποιους καλλιτέχνες, θα περιμένεις από αυτούς να είναι οι εκπρόσωποι της κουλτούρας της χώρας τους κλπ. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε ότι το όνομα σου πάντα με ένα κόμμα δίπλα σε οποιοδήποτε φεστιβάλ πας παγκόσμιο θα είναι δίπλα και η χώρα σου. Mm-hmm. Εκεί θα είναι είσαι η χώρα σου. Δηλαδή είναι ένα μενόμενο από σένα ότι προσωπεύεις τη χώρα σου. Γίνεται αυτόματα. Ωραία. Είμαστε τελικά όλοι πρεσβευτές της πατρίδας μας όταν πετυχαίνουμε τους στόχους μας και προσφέρουμε στα δρόμενα του τόπου και στο εξωτερικό? Κοιτάξτε, το κάθε καλλιτέχνης πρώτα απ' όλα αυτό που βλέπει είναι εισαγωγικά τον εαυτό του, δηλαδή το έργο του να το προωθήσει, να στηρίξει το έργο του και να είναι αυτός ο ίδιος μια οντότητα που να έχει μια υπόσταση, είτε στο χώρο είτε στο εξωτερικό. Όμως, πιστεύω και νομίζω όλοι οι καλλιτέχνες το πιστεύουν, ταυτόχρονα αντιπροσωπεύουμε και τη χώρα μας σε ατομικό και σε ομαδικό, συλλογικό επίπεδο. Στα φεστιβάλ, ας πούμε, που πηγαίνουμε Κύπροι, ποιητές ή δοκιμιογράφοι κτλ. Σε ένα φεστιβάλ, μας παρουσιάζουν με το όνομά μας και με ένα κόμμα και μετά τη χώρα μας. Αυτόματα δηλαδή. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε παρουσιάσουν και να μην γράφουν τη χώρα σου. Άρα αυτόματα παίρνουμε και αντιπροσωπεύουμε και τη χώρα μας. Όσο μικρό και όσο μεγάλο να είναι το φεστιβάλ. Σωστό. Ωραία. Πώς θα μπορούσε η ποιήση να οθήσει την Κύπρο να αναβαθμιστεί στην πολιτισμική κουλτούρα της Ευρώπης, ποια η θέση και ο ρόλος ως τώρα της κρατικής μηχανής προς επίτευξη του παραπάνω σκοπού? Διπλό το ερώτημα. Ναι. Θα πάρουμε το πρώτο μέρος. Ναι, πώς πιστεύω μπορεί ότι η ποιήση να οθήσει την Κύπρο? Η Κύπρος πρέπει να προωθείται σε πολιτιστικούς χώρους στην Ευρώπη, στην Αμερική, οπουδήποτε άλλο, στην Ινδία, στην Ιαπωνία. Υπάρχουν πάρα πολλές. Δηλαδή υπάρχει μια έξαρση. Αισθάνομαι και το βλέπω πολύ έντονα τώρα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια έξαρση λογοτεχνική σε διάφορες χώρες του κόσμου και σε διεθνές επίπεδο, σε πολυεθνικό επίπεδο, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό συμβαίνει τα φεστιβάλ. Είναι πολύ πιο έντονα αυτό τώρα τα φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια παρά από ό,τι ήταν πρώτα. Και πιστεύω ότι η Κύπρος πρέπει να αντιπροσωπεύεται από ποιητές, από καλλιτέχνες, από ζωγράφους, οτιδήποτε είναι μόνο για τους συγγραφείς. Για να συμβαίνει αυτό όμως, δεν μπορεί ο κάθε καλλιτέχνης να συνεχώς να πληρώνει εισιτήρια και διαμονές κτλ. Οι οργανισμοί που δημιουργούν τα φεστιβάλ πολύ σπάνια θα σου καλύψουν όλα τα έξοδα για να πας. Συμβαίνει και αυτό φυσικά αρκετές φορές, όμως πάρα πολλές φορές πρέπει να βάλεις δικά σου έξοδα για να πας σε τέτοια φεστιβάλ. Και πιστεύω εκεί που είναι που έρχεται το κράτος, η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει ότι χρειάζεται να στηρίζει τους καλλιτέχνες σε όλες τις μορφές τέχνης για να πηγαίνουν στο εξωτερικό και να αντιπροσωπεύουν, όπως είπαμε προηγουμένως, στην Κύπρο. Πρέπει να επενδύσουν. Και πρέπει να γίνει επένδυση. Δηλαδή, ναι. Τι είναι επένδυση, είναι. Να μην μιλήσω για χώρες όπως Νορβηγία, γιατί υπάρχουν φίλους ποιητές οι οποίοι δίνουν μισθούς στους καλλιτέχνες τους
επιλέγουν μεγάλο αριθμό καλλιτεχνών και τους δίνουν μισθούς Με 1000 τη φωτός ευρώ. μπροστά. Ναι, τους δίνουν, έχω φίλους ποιητές που τους δίνουν μισθούς και γυρίζουν στα φεστιβάλ, τους πληρώνουν τα εισιτήρια και έχουν και μισθό. Δεν εργάζονται, γράφουν. Και πάνε στα φεστιβάλ και τους δίνουν. Είναι η δουλειά τους. Ναι, είναι η δουλειά τους. Στην Κύπρο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι. Υπάρχει ούτε στο ελάχιστο. Ποτέ δεν παίρνει τίποτα το οποίο να μην έχει αποδειχτεί με απόδειξη ότι το έχει ξοδέψει, να είναι εισιτήριο το οποίο να έχει αποδείξει ότι το έχει χρησιμοποιήσει και ξενοδοχείο το έχει πάει όντω εκεί πέρα. Δηλαδή πρέπει όλα να γίνονται με απόδειξη. Δεν διαφωνώ με αυτό το πράγμα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα επιπλέον. Και δεν συμβαίνει πάντα. Πρέπει να κάνει αίτηση, πρέπει να δουν σε πόσο ποσοστό θα σε κάνει, θα σε εγκρίνουν. Ναι, ναι. Και πολλά από τα έξοδα που σίγουρα θα έχει όταν πα σε μια ξένη χώρα δεν θα καλύφθουν. Και δεν είναι ποτέ 100% από πότε δεν είναι 100%. Ναι, ναι. Ναι. Είναι πολύ χαμηλότερο πάνω. 90 νομίζω το μάξιμο. 90, 80, 70 αναλόγως. Ναι. Και εγώ κάνω σε φεστιβάλ. Έχω πάρει χορηγίες από την κυβέρνηση για ταξίδια που έχω κάνει σε φεστιβάλ, ναι. Σε παρουσιάσεις στο εξωτερικό. Πάντα είναι πολύ λιγότερο από αυτά που είχα. Ναι, σίγουρα βοηθάει. Αλλά όταν αντί προσφέρει τη χώρα σου σε ένα φεστιβάλ, περιμένει και το κάτι παραπάνω από την ίδια τη χώρα, από το κράτο. Δεν μιλώ για μισθού ή πληρωμέ. Ακόμα και ηθική στήριξη ακόμα. Ηθική, ναι. Βέβαια. Από τα είδη του λόγου, ποιος σε συγκινεί και ποιος αγγίζει περισσότερο. Δύσκολο είναι το ερώτημα. Πρώτα, να ξεχωρίσουμε πρώτα απ' όλα τι είναι είδη λόγου. Ας πούμε, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να κάνω ταξινόμηση, αλλά αν ξεχωρίσω το θεατρικό λόγο από τον λογοτεχνικό λόγο, μου αρέσουν και τα δύο. Ναι. Ταυτόχρονα είναι πολύ διαφορετικά. Ο θεατρικός λόγος είναι πολύ άμεσος. Είναι... Δεν μπορείς να τα συγκρίνεις. Ναι, καλύπτει πάρα πολύ την εσωτερική σκέψη. Αυτό το αποδίδει ο ηθοποιός με άλλους τρόπους. Ναι. Άρα υπάρχουν άλλα μέσα. Ο λογοτεχνικός λόγος αυτοολοκληρώνεται. Δηλαδή υπάρχει ο... είτε ποιητικό λόγος είτε πεζός λόγος, υπάρχει ο χώρος στον οποίο θα μπορέσει ο συγγραφέας να αποδώσει όλο το περιβάλλον της σκέψης και να πει και πιο βαθιά στη σκέψη του ανθρώπου. Στο θέατρο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι μια πρόκληση το θέατρο. Να πετύχει αυτό το πράγμα χωρίς να μείνει με είναι από κάτι τα λόγια. Κάτι ζωντανό. Τώρα, ξεχωρίζοντας τον πεζό από τον ποιητικό λόγο. Και τα δύο δεν μπορώ. Και είναι και το ζώδιο μου, ζυγό, δεν ξέρω αν πιστεύω ακόμα, δεν πιστεύω στα ζώδια κανένα. Σίγουρα όμως είμαι ισορροπιστής, δεν μπορώ να επιλέγω εύκολα να παίρνω αποφάσεις εύκολα. Μα δεν μπορείς να συγκρίνεις. Ποίηση γράφω καθημερινά. Πεζό δεν γράφω καθημερινά. Άρα στο μέσο έκφραση μου προτιμώ την ποίηση. Όχι, προτιμώ, μου βγαίνει περισσότερο η ποίηση. Ο πεζός λόγος όμως είναι πολύ πυκνός και αυτός και μπορεί να αποδώσει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι μπορεί να κρύψει. Δηλαδή η ποίηση υποκρύβει. Ο πεζός λόγος φανερώνει όσο ποιητικός και αν είναι ο πεζός λόγος. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και τα πεζά ποίηματα που είναι αρκετά αναλυτικά, αλλά δεν είναι ορθό για την ποίηση να αποκαλύπτει πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να υποκρύβει, να υπονοεί πράγματα. Δεν πρέπει, έτσι συμβαίνει. Έτσι. Ο πεζός λόγος είναι πιο αναλυτικός, παρόλο που είναι πολύ συμπυκνωμένος στο διήγημα κυρίως. Στο μυθιστόρημα είναι άλλος λόγος. Εγώ πιστεύω ότι θέλω. Το καλύτερο μου για μένα, ο πιο ωραίος λόγος με εκφράζει, όπως θέλεις ονόμασε το, είναι ο πυκνός διηγηματογραφικός λόγος. Άλιστα. Το διήγημα δεν είναι η ποιήση. Όσο γράφεται παρά αυτό, γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι γράφω πάρα πολύ την ποιήση. Αυτό που με εκφράζει πολύ περισσότερο από όλα είναι ο πεζός λόγος στο διήγημα, κυρίως σε πρώτο πρόσωπο. Γιατί εκεί γίνομαι κάποιος άλλος κάθε φορά που γράφω ένα διήγημα, ενώ φαίνεται είμαι εγώ που μιλώ. Γίνομαι κάποιος άλλος. Παίρνω τον ρόλο κάποιου άλλου. Δηλαδή, φέρνω στο προσκήνιο κάποιον άλλον και παίρνω. Του κλέβω το τη φωνή. Του. Ναι. Του κλέβω τη φωνή και μιλάω με αυτή τη φωνή. Μάλιστα. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μεγάλη πρόκληση αυτό. Ναι, ωραία. Θεωρείς το είδος γραφής σου αυτοματοποιημένο και μηχανικό όπως του Μπρέχτ. Μπρέχτ. Το πει αυτό, Μπρέχτ. Αυτοματοποίηση έρχεται με την πάρα πολύ πρακτική και την εμπέδωση των εργαλείων της γλωσσάς, της λογοτεχνίας. Διότι η λογοτεχνία έχει δικά της εργαλεία, δικές της τεχνικές κλπ. Ναι. Πιστεύω όταν εμπεδώσεις όλα τα εργαλεία, όλες τις τεχνικές, με χρόνια μαθημάτων, κάνω πάρα πολλά χρόνια μαθήματα δημιουργικής γραφής, διδάσκω κλπ. Σε κάποια φάση αυτοματοποιείται, νομίζω, ο ρυθμός με τον οποίο γράφεις. Όχι αυτά που σκέφτεσαι. Και αυθόρμητα.
Τα συστήματα είναι εκεί, δηλαδή ναι. η σκέψη, η φιλοσοφική σκέψη, ο ψυχισμός, η εμβάθυνση, όλα είναι εκεί, απλά γίνονται πιο γρήγορα. Είναι η ταχύτητα την οποία γίνεται. Αυτό όμως δεν είναι αυτοματισμός. Εγώ διαφωνώ, θα μπορούσα να διαφωνήσω με τον Μπρέχτ, γιατί πιστεύω σε κάθε παράγραφο, κάθε πρόταση, είναι πρόκληση η επόμενη σκέψη. Δεν έχετε αυτόματα. Την προκαλείς, δηλαδή πρέπει, έχεις μια συνομιλία με το αντικείμενο σου. Δεν γίνεται αυτόματα και «Α, το γράψω αυτό». Θέλει ενέργεια, θέλει σύγκρουση. Και έχεις αρκετά συνοχή πράγματα. Με τις προηγούμενες σου σκέψεις. Ναι, σίγουρα. Το υποσυνείδητο. Πρέπει να υπάρχει συνοχή. Ναι. Και στο γραπτό σου επιστρέφεις ξανά και ξανά. Όταν επιστρέφεις ξανά και ξανά, δεν είναι αυτοματισμός αυτό το πράγμα. Ναι. Υπάρχει μεθοδικότητα. Άρα δεν είναι αυτοματισμός. Υπάρχει μέθοδος, υπάρχει επαναπροσδιορισμός, δηλαδή αλλάζει. Γι' αυτό και που λέγαμε προηγουμένως για το πληκτρολόγιο και το μολύβι με το χρυσό. Πιστεύω ότι το σύγχρονο τρόπο γραφή βοηθάει πάρα πολύ στο να βελτιωθούν πάρα πολλέ τεχνικέ από ό,τι γινόταν παλιά με το μολύβι. Μάλιστα. Δηλαδή με το μολύβι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πόσο δύσκολο είναι τα σκίσει, θα σκίσει. Όσο σκίζει, χάνει, επανέρχεσαι. Με τον υπολογιστή μπορεί να βλέπει και να αλλάζει ξανά και ξανά πράγματα και να επιστρέφεις και να αλλάζεις και τις σκέψεις, τη συνοχή, να απορρίψεις μια ολόκληρη σκέψη και να την μεταφέρεις πιο μετά, γιατί δεν θέλεις να αποκαλύψεις από πριν. Με το μολύβι δεν γίνονταν αυτό. Όταν έχεις αποκαλύψει κάτι, πρέπει να ασκήσεις μισό βιβλίο για να μπορέσεις. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο για την τεχνολογία. Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντική η τεχνολογία σε αυτόν τον τομέα. Να μπορείς να γράψεις πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Να βελτιώνεις. Ναι. Ποια πιστεύεις είναι μερικά από τα επιτεύγματα σου και ορόσημα στην επαγγελματική σου πορεία? Στη γραφική επαγγελματική πορεία. Ναι. Κοίτα, ξεκινώ λέγοντας ότι ήμουν εναντίον των διαγωνισμών, λογοτεχνικών διαγωνισμών, γραφής κτλ. Είτε στην πίστη, για πάρα πολλά χρόνια. Ξεκίνησα να λαμβάνω μέρος σε διαγωνισμούς γραφής το 2017, ενώ έγραφα από το 1990. Δηλαδή, δεκαετίες ήμουν εναντίον. Και θεωρούσα, πιστεύω, ότι υπάρχει και μία έτσι, ας την πούμε, σκοπιμότητα ή έλλειψη διαφάνειας κτλ. Τα σκεφτόμουν. Όχι, δεν πάντα, αλλά δεν γνώριζα. Έλεγα, επειδή ήμουν αρνητικός, σκεφτόμουν αρνητικά. Δεν πρέπει κάπου να το αποδώσω. Όταν όμως ξεκίνησα να λαμβάνω μέσα στους διαγωνισμούς, είδα ότι μπορούσα κάτι να πετύχω. Το ορόσημο ως μεθοδότηση ήταν όταν πήρα τον πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό της UNESCO για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Πολύ ωραία. Είχα νιώσει αρκετά μεγάλη ικανοποίηση. Και εμείς είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Είχα νιώσει μεγάλη ικανοποίηση. Ναι. Ήταν πολύ σημαντικό. Είχα πάει και στη βράβευση στην Αθήνα. Ήταν μια όμορφη εκδήλωση. Και κάτι πολύ σημαντικό, η θεματολογία, η θεματική στην οποία είχα πάρει το πρώτο βραβείο. Γιατί πιστεύω πάρα πολύ στην επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Δεν χρειάζεται να το συζητούμε με το Βρετανικό Μουσείο. Ναι, βέβαια. Και πρέπει να γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Συνεχής προσπάθεια. Προσπάθουμε. Ναι, σχεδόν. Δεν θα συγκρίνω όπως το Κυπριακό, ας πούμε, αλλά είναι σχεδόν ένα άλλο το πρόβλημα της Ελλάδας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όντως είναι. Ένας μοχλός πρέπει να γίνει πολύ πίεση, ας πούμε, για να επιστρέψουμε. Πιστεύω ότι δικαιωματικά ανήκουν στο μουσείο, το καινούργιο μουσείο του Παρθενώνα. Α, συζητηθεί. Ναι, αυτό είναι το ορόσημο για μένα, ας πούμε. Εντάξει, και αρκετά, έχω αρκετές επιτυχίες, αλλά το θεωρώ σημαντικό για μένα τον ίδιο, γιατί λόγω της αιτίας που έγραψα αυτό το ποίημα. Ναι. Το τρίγωνο, η δύναμη του τριγώνου ήταν το ποίημα με το οποίο είχε νικήσει. Που μιλούσε ακριβώς για το διάστρωμα αυτό, για το Παρθενώνα, για το τρίγωνο που πήγε. Ναι. Πολύ ωραία. Από όλα τα ταξίδια σου, το ταξίδι σου στην Αφρική, στο φεστιβάλ ποίησης Κίστρεχ, τι αποκόμισες και σου έδωσε το ένα αφασμά για νέες εμπνεύσεις και δημιουργίες? Αυτό που αποκόμισε είναι μακάρι να μπορούσα να γινόμουν αυτός άνθρωπος που θα ταξιδεύει σε χώρες φτωχές και βοηθάει. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το ένιωσα αυτό το πράγμα. Δεν θα γίνει ποτέ, το ξέρω, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο στη σύγχρονη εποχή. Αλλάζει εντελώς τρόπος ζωής. Ναι. Το ζήσα προσωρινά αυτό το πράγμα, γιατί μας πήραν σε διάφορα χωριά που ήταν τον Μασά κτλ. Που ήταν πραγματικά φτωχά. Φτωχά χωριά, πραγματικά φτωχοί άνθρωποι. Όχι επειδή δεν τους βοηθάει η κυβέρνηση ή επειδή. Είναι πραγματικά ζούνε
Στη φτώχεια. Στη φτώχεια. Δηλαδή το νερό από τον ποταμό με το παγούρι, φαγητό, μπανάνα και κάτι που φτιάχνανε εκεί πέρα, ας πούμε, σε πρωτόγονους χώρους, ας πούμε, εστίες, φωτιά, θυβέλευα και τα λοιπά, σε καλύβες με πυλό και ζούνε έτσι, με τις αγελάδες και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό το πράγμα το εκτίμησα, το προσπάθησα να αποφύγω να νιώθω θλίψη για αυτό το πράγμα, γιατί είναι ο τρόπος ζωής τους. Είναι πολύ διαφορετικό τρόπο. Ναι, το βλέπω διαφορετικά αυτό. Ναι. Όταν πηγαίναμε εμείς εκεί πέρα, ήμασταν από έναν άλλο κόσμο, ήμασταν εξωγήινοι, ας πούμε, ήταν τελώς διαφορετικοί. Τα παιδάκια, ας πούμε, μας άγγιζαν το δέρμα, είχαν αυτό το. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Όλο το πώς είναι και φυσικά και είναι και πολύ αθώοι και αυθεντικοί, καθαροί άνθρωποι. Δηλαδή, αγαπούσαν πάρα πολύ την ποιήση. Ήταν εκπληκτικό, δηλαδή και ήδη παιδάκια. Έχουν και ήδη λογοτεχνία, φαντάζομαι. Έχουν λογοτεχνία, έχουν δίψα για λογοτεχνία, έχουν ένα τρόπο έκφραση πολύ περισσότερο από εμά. Δηλαδή πρέπει να γίνει κάποιο ποιητή για να αρχίσει να ξέρει τι σημαίνει πραγματικά ποιητή. Στην καθημερινότητά του. Ναι. Και φοιτητέ εκεί στο Πανεπιστήμιο, στο Κιχί και σε άλλου χώρου που πήγαμε να επισκεφτούμε. Ήθελαν να ακούσουν την ποιησή μα. Είχαν έτσι μια μεγάλη θέληση να βγουν στο μικρόφωνο να διαβάσουν ποιήματα που είχαν γράψει. Ήταν πάρα πολύ γλυκό αυτό το πράγμα. Και σου λέω σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πολύ διαφορετικός από το δικό μας. Ναι. Και ήταν και η Κένια, ήταν και. Πώς το λες, ήταν απικία της Αγγλίας. Άρα υπάρχουν αρκετά αγγλικά στοιχεία και βιώματα όπως είχαμε και εμείς. Δηλαδή διαχωρισμού κτλ. Υπάρχουν πολλά στοιχεία. Και είχα δει τη σύνδεση μεταξύ Κένια και Κύπρου σε πάρα πολλά επίπεδα. Και αυτό ήταν. Υπάρχει και μόρφωση, υπάρχουν σχολεία, υπάρχει προσπάθεια από το κράτος να μαζεύει παιδιά. Παρόλο που είναι πάρα πολλά εκατομμύρια και μαζεύουν μόνο παιδιά τα οποία μπορούν, είναι ικανά σε κάποιο επίπεδο να μπορέσουν να παρακολουθήσουν. Ναι. Και πάρα πολλές χιλιάδες παιδιά δεν μορφώνονται. Παραμένουν στις παραγκουπόλεις κτλ. Εκεί το επίπεδο της βοήθειας που χρειάζονται. Χρειάζονται βοήθεια, χρειάζονται ανθρώπους να πηγαίνουν να τους βοηθούν. Όπως είναι το Ίδρυμα Σοφία που είναι η Μαρινέσια Κόλλα κτλ. Υπάρχουν τρόποι να βοηθήσει κάποιο. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτό αποκόμισα από την εμπνεύση. Αλλά σε βοηθάει για τις επόμενες εμπνεύσεις και τα ποίηματα και τις συγγραφείς. Ναι, εντάξει, έγραψα πάρα πολλά πράγματα μετά από το ταξίδι, σε σχέση με το ταξίδι και σε σχέση με τις εικόνες που μου είχε δώσει, αλλά και τις εσωτερικότερες αναζητήσεις που μου ξυπνάει. Ένα τέτοιο ταξίδι ξυπνάει πράγματα μέσα στον άνθρωπο. Σίγουρα. Ξυπνάει ενοχές. Ναι. Και οι ενοχές είναι μεγάλη, είναι κινητήρια δύναμη για τη γράφη. Ναι. Δηλαδή, ό,τι θες να αλλάξεις μέσα σου, θα το αλλάξεις και στους άλλους. Ναι. Και γι' αυτό γράφεις. Αυτό σου έλεγα ότι μια όθηση που σε σπρώχνει μια ορμή είναι να καθαρίζεις το υποσυνείδητο. Να φεύγεις από πάνω σου, πρέπει να είσαι στη γραφή μέσα. Βοηθάς και τον εαυτό σου και τους άλλους. Ωραία. Πόσο συχνά σου συμβαίνει το λεγόμενο writer's block, το θεωρείς χρήσιμο ή χάσιμο χρόνο και γιατί? Χάσιμο χρόνο. Το γιατί είναι πρώτο εξήγησο, είναι αυταπόδεικτο. Δηλαδή να σταματάς, να γράψεις, άμα έχεις την ευκαιρία και νέες εμπνεύσεις να τις καταγράψεις. Είναι κρίμα να αφήνεις τον εαυτό σου να μπαίνεις σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση, να σταματάς, να γράψεις επειδή δεν μπορείς να βρεις κάτι καινούργιο. Εγώ ευτυχώς ή δυστυχώς δεν το έχω αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχω μια ορμή στο να γράφω συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ να επιβάλλω στον εαυτό μου κάποτε την πάυση. Όχι ως writer's block με την έννοια ότι εγώ ίδιος δεν μπορώ να εμπνεύσω, αλλά σταματώ να γράφω για να κάνω αυτή την ακρανάπαυση που λέμε και στη Γεωργία, για να εμπλουτιστεί το χώμα ξανά με νέες καινούργιες ιδέες κτλ. Νέα ενέργεια, νέα γραφή, να μην επαναλαμβάνει τον εαυτό σου. Άρα χρειάζεται η παύση. Το writer's block για μένα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίζει ο συγγραφέας και να το πολεμά. Δηλαδή δεν μπορείς να λες δεν έχω καμία έμπνευση. Αυτά συμβαίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Και σε μένα μπορεί να συμβεί. Ναι. Εάν θα μπορούσες να έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις από κοντά ένα ή δύο αγαπημένους ποιητές ή φιλόσοφους από οποιαδήποτε εποχή, ποιοι θα ήταν και γιατί? Το Σοκράτη. Από την αρχαία Ελλάδα. Για ευνόητους λόγους. Έχω πολλά να πάρω. Ο καθένας έχει πάρα πολλά να πάρει από τον Σοκράτη. Κάποιον ποιητή, ίσως. Το ποιητή να. Εντάξει, η θεατρική συγγραφή ήταν και ποιητές ταυτόχρονα. Το Αριστοφάνη θα ήθελα να γράψω. Γιατί έχει ωραίο, σπουδαίο έτσι, τρόπο να εκφράζει αυτά που οι άλλοι δυσκολεύονται ακόμα και με την αμεσότητα να εκφράσουν. Το εκφράζει μέσα από το θέατρο και την κωμωδία. Στη σύγχρονη εποχή θα ήθελα ίσως
Ποιητή να πούμε ή φιλόσοφο, τι να πω. Όποιο σου αρέσει εσένα. Θα ακουστιαστεί αυτό. Ο Ντεριτά μου άρεσε. Θα ήθελα πάρα πολλά. Δεν υπάρχει πλέον αυτή την περίπτωση. Ο Ντεριτά ήταν ο πατέρα τη αποδομητική σκέψη, τη αποδόμηση. Deconstruction. Γιατί θεωρώ ότι πλέον η συνεχή ροή και η ευθεία σκέψη πλέον έχει στη σύγχρονη εποχή έχει εγκαταληφθεί ως τέχνη, ως ύφος κτλ. Και θα ήθελα πάρα πολύ να καταλάβω και να κατανοήσω, παρόλο που το μελετώ τώρα, τι τον οδήγησε να κατανοήσει το 1950, 60, 70, να κατανοήσει και να δει ότι πραγματικά είναι η τάση αυτή και στο θέατρο και στη γραφή και στη μουσική σε πάρα πολλές μορφές και στην τέχνη, την είδε στη ζωγραφική, στις εικαστικές τέχνες. Πώς μπόρεσε ο Ντεριτά να εντοπίσει αυτό το σημείο, το οποίο μετά έκανε έκρηξη μετά. Και είχε πάρει πάρα πολλές αντιδράσεις ο Ντεριτά στην εποχή του. Ήταν πάρα πολύ καινούριο. Αφισβητούσε τα πάντα. Αφισβητούσε την έκρηξη, τη μυρωή τη σκέψη, πάρα πολλά πράγματα. Ποια εποχή ήταν? Μέσα του 20ου αιώνα. Του 50, 60, 70. Ωραία. Χρήστο, θα ήθελα να μοιραστείς μαζί μας έναν αγαπημένο στίχο, φράση ή απόσπασμα από δικό σου έργο. Θα θέλεις να μας διαβάσεις κάτι ή να πεις... Από δικό μου έργο ή να... Δικό σου, δικό σου. Να μοιραστώ κάτι... Ναι. Αυτό δεν ξέρω. Τι να διαβάσω, να διαβάσω από τη φετινή μου συλλογή ή να διαβάσω ποιήση καλύτερα παρά... Εντάξει. Αποδόμηση. Ωραία. Το ποίημα λέγεται ωραία. Αποδόμηση. Ναι. Ένα μικρό κομμάτι να δεις από το ποίημα. Ναι, ένα μικρό. Και πριν αποφασίσω, εκεί που με τυπώσανε, αν θέλω να απαθανατιστώ, να, μια νέα έμπνευση φυτρώνει, που θέλει να με χρησιμοποιήσει, όπως εκείνη οραματίζεται τον κόσμο και χάνω την ψυχραιμία μου. Σπάζω σε αμέτρητα νοήματα κι ας είμαι μόνος μου, ίσως ανάμεσα σε άλλους. Έτσι να ζω δεν θέλω. Θέλω να υπάρχω στη στροφή που αγαπώ, αφού ονειρευόμουν να είμαι του θανάτου η στροφή της τελευταίας ζωντανής αφούς. Τιμωρούμε που ζήτησα να στέκομαι μόνος στον ενικό, μια και πληθυντική με σκότωσαν. Πολλάκες. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Στίχος, ναι. Ωραία. Εκτός από τη συγγραφή βιβλίων και ποιημάτων, είσαι και ενεργός μαραθωνοδρόμος και τριαθλητής. Αληθεύει το ότι νους υγιής εν σώματι γη είναι όντως αλληλένδετα? Κοιτάξτε, αθλητισμό έκανα από τα... Νομίζω ταυτόχρονα ξεκίνησα τη γραφή με τον αθλητισμό, γύρω στα 12-13 και ξεκίνησα να έκανα στίβο μεγάλες αποστάσεις. Ανακάλυψα με τα χρόνια ότι με βοηθούσε πάρα πολύ στο να καθαρίζω τον εαυτό μου από οποιασδήποτε σκέψη μπορεί να σου δίνω και το άκουσα κτλ. Και, και ταυτόχρονα να δημιουργώ την ώρα που τρέχω, επειδή έκανα μαραθώνιο κτλ. Και τρέχα πάρα πολλά χιλιόμετρα, 15, 20, 30 χιλιόμετρα. Μιλάμε για 2, 3, 4 ώρες τρέξιμο συνεχόμενο. Υποδήλατο, ας πούμε, 60, 70, 80 χιλιόμετρα, ώρες και ώρες. Σε κάποια φάση εκεί πρέπει να απασχολήσει τον εαυτό σου. Σίγουρα. Γιατί πιο εύκολο και πιο ωραίο για μένα να δημιουργώ. Και έτσι πάρα πολλά από αυτά που γράφω τα σκέφτομαι εκείνη την ώρα. Και τα γράφω μετά. Είτε κάτι που είναι ξεκινημένο, το προχωρώ στο μυαλό μου την ώρα εκείνη που τρέχω, ή μπορώ να ξεκινήσω κάτι καινούριο, μια νέα έμπνευση. Είναι καθαρό το μυαλό. Κυρίως το τρέξιμο. Στο ποδήλατο υπάρχουν και κίνδυνοι που σε αποσπούν. Πρέπει να είσαι προσεκτικό, δεν μπορεί να εμπαθύνει από την βαθιά. Κάπως έτσι. Ωραία. Και τέλος, ποιο είναι το αγαπημένο σου απόσπασμα ή γνωμικό που σε εκφράζει ως ποιητή και ως φιλοσοφία ζωής? Τα πάντα ρί, του Ηράκλειτο με πρώτο στο μυαλό, γιατί μου αρέσει αυτή η ροή, η συνεχής σκέψη, οι συνεχής αλλαγές, η θέληση του ανθρώπου, του ίδιου να προχωράει προς τα εμπρός, να μην βλέπει δεξιά-αριστερά και να σταματάει και να αποσπάται και να δημιουργεί συνεχώς. Είτε πρόκειται για μια νοικοκυρά που μαγειρεύει,
Δεν πρόκειται για έναν άνθρωπο που τρέχει. Σωστό. Υπάρχει μια συνεχής πρωί και μια σύνδεση με το σύλλογο. Τα πάντα δεν εννοεί μόνο το άτομο το οποίο κινείται προς τα μπρος, αλλά όλα μαζί κινούνται. Όπως ο πλανήτης γυρίζει, όλα μαζί κινούνται. Υπάρχει μια αένα η κίνηση προς τα εμπρός, όλων των ενεργειών που συνδέονται και ο άνθρωπος είναι μέρος αυτού του πράγματος. Και πρέπει να ενωνόμαστε με τη συμπαντική ενέργεια συνέχεια. Και πάλι σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Ταυτόχρονα. Ναι. Την ίδια στιγμή. Ναι. Ωραία. Χριστό μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που αφιερώσεις χρόνο σε εμάς και στους αγαπημένους μας τηλεθεατές. Και το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας Κύπρου εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες προς το άτομο σου. Γεια σας, ευχαριστούμε και καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά.